ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν αρκούμαστε στον Ντονμπάς, θέλουμε όλη την Ουκρανία. Όλος ο κόσμος μιλά για την επικείμενη ρωσική επίθεση. Σύμφωνα με την ΚΕΙ πολιτικά, αναλυτές όλου του πλανήτη κάνουν υποθέσεις για τις ρωσικές επιθέσεις, τις ουκρανικές αντεπιθέσεις κτλ. Η σελίδα σχολιάζει συγκεκριμένα τα λεγόμενα του Ουκρανού αξιωματούχου ασφάλειας, Ολεξί Αρεστόβιτς, ο οποίος είχε μιλήσει για παράδοση των κατεχόμενων εδαφών στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Αρεστόβιτς συνειδητοποιεί ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν 200.000 Ρώσους στρατιώτες στην Ανατολή, αλλά ακόμη ονειρεύεται ότι θα σπάσουν τις ρωσικές γραμμές άμυνας στις περιοχές Ζαπορίζια και Χέρσον και πως θα επιτύχουν. Έτσι πιστεύει πως θα γίνει ανταλλαγή εδαφών, όπως και στον πόλεμο της Κορέας, γράφει η σελίδα της Μόσχας. Ο Δημήτρη Μεβδένεφ, ο Ρώσος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφάλειας της Ρωσίας, δηλώνει πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, μιας και τα εδάφη του Ντονμπάς και άλλα πρώην ουκρανικά τμήματα έχουν γίνει ήδη μέρος της Ρωσίας. Αφού το Ντονμπάς και άλλες περιοχές έχουν γίνει μέρος της χώρας, στην ουσία δεν υπάρχει ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία. Οι σειράξεις γίνονται εδώ, στη Ρωσία. Η ανταλλαγή είναι απλά αδύνατη, τόνισε ο Ρώσος. Η ΚΕΙ πολιτικά αναφέρει πως σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρωσίας δεν γίνεται να δοθούν πίσω αυτά τα εδάφη. Ακόμη και αν είναι επιτυχείς οι ουκρανικές επιθέσεις, οι Ρώσοι θα πρέπει να τα ξαναπάρουν πίσω, ανέφερε. Τι θα γίνει όμως σε ένα ιδανικό σενάριο για τη Ρωσία, όπου οι Ουκρανοί δεν θα αντεπιτεθούν και τα ρωσικά στρατεύματα θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Ντονμπάς, της Χέρσον και της Ζαπορίζια? Θα αναγκάσει αυτό την Δύση να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και να πει «Εντάξει, κρατήστε τα εδάφη, αλλά σταματήστε εκεί». Ίσως, απαντάει η σελίδα. Το πραγματικό ερώτημα που θέτουν οι Ρώσοι στον εαυτό τους είναι αν είναι ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα. Εάν κάτι τέτοιο γίνει πραγματικότητα, θα υπάρξει ένα υποθετικό conditional means 3, δηλαδή ένα υποθετικό means 3, όπως το αποκαλούν οι Ρώσοι. Το conditional means 3 είναι ουσιαστικά μια κατάσταση όπου η Ουκρανία θα έχει πρόσβαση σε θάλασσα και θα έχει στην κατοχή της περισσότερες από 4 εδαφικές περιοχές. Για τους Ρώσους, αυτό είναι και πάλι μια ορολογιακή βόμβα που κάποια στιγμή θα εκραγεί, έλεγε η δημοσίευση. Για την ΚΕΙ πολιτικά, η μόνη λύση για να τελειώσει το θέμα Ουκρανία είναι να συρρυκνωθεί η χώρα στις δυτικές περιοχές της, αφαιρώντας την πρόσβασή της στην θάλασσα και απαγορεύοντας να έχει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.